Ό,τι είναι, αφορά τη βελτίωση, τη μελέτη βελτίωση οδικού τμήματος Μικρολιβά του Αγίου Νικόλαου Περιβολίου, το λόγο έχει ο κύριος Δασκαλόπουλος και συνέχεια ο κύριος Γιάτσος για να απαντήσει. Κύριε Δασκαλόπουλος, σας ακούμε. Περκεί τίποτα. Το καταλαβαίνετε, κύριε Περιφερειάρχε, αυτό, γι' αυτό απευθύνομαι και σε εσάς, γιατί οι απαντήσεις, οι ανάλογες απαντήσεις που έδωσε ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης, αν θυμόσαστε το τελευταίο, πριν, τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο, πριν αρχίσει η κρίση με τον κορονοϊό, υπήρχε και μια αντίδραση των υπόλοιπων συμβούλων που είπανε δεν μας ενδιαφέρουν αυτά, μας ενδιαφέρει σήμερα, το τώρα. Ποιες ενέργειες κάναμε εμείς, έτσι ώστε να βρούμε τη μελέτη ή να βρούμε που πήγαν τα λεφτά. Γιατί όλοι συμφωνήσαμε με την έκκληση του Περιφερειάρχη για την καλύτερη αξιοποίηση του δημοσίου χρήματος. Ευχαριστούμε, κύριε Δασκαλόπουλε. Περιμένω την απάντηση. Ακούσουμε τον κύριο Γιάτση. Κύριε Δασκαλόπουλε, αυτό που αναφέρεστε ήταν η προτελευταία συνεδρίαση, όχι η τελευταία. Λοιπόν, να καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου. Σε συνέχεια του ανωτέρου σχετικού σας γνωρίζουμε ότι όλα τα δικαιολογητικά της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΘΕΟΣ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Γρεβενών και της ΑΝΓΡΕ, μελέτη οδού Μικρολίβαδος Άγιος Νικόλαος, διαβιβάστηκαν στις 24 Δεκάτου 2016 στο γραφείο αντιπεριφερειάρχη και με τη σειρά του και με τη σειρά τους απεστάλησαν στην υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. Η διερεύνηση υπόθεσης διεξάγεται στα πλαίσια καταγγελίας. Αυτή είναι η απάντηση. Έχουν σταλεί τρία... Ευχαριστώ. Έχουν σταλεί τρία θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Θα σας τα διαβάσω για να αποφασίσει το σώμα αν θα συζητηθούν. Είναι η έκτη τροποποίηση προϋπολογισμού με εισηγήτρια την κυρία Κατζαβέλη και δύο θέματα από το χωρικό αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, τον κύριο Σαβόπουλο. Παράταση μίσθωσης ακινήτου στέγασης υπηρεσιών Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Καστοριάς και παράταση μίσθωσης ακινήτου στέγασης υπηρεσιών Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Καστοριάς. Τα τρία αυτά θέματα έρχονται ως εκτός ημερήσιας διάταξης, διότι για τα δύο που αφορούν στην εκμίσθωση ακινήτων, τα συμφωνητικά λήγουν στις 16 Απριλίου. Και από ό,τι με ενημέρωσε ο κύριος Σαββόπουλος, πρέπει να γίνει μέσα σε δύο εβδομάδες πριν η ανανέωσή τους. Σε ό,τι έχει να κάνει με την τροποποίηση του προϋπολογισμού, επειδή ενδέχεται τροποποίηση στην ΠΕ Καστοριάς ενός ποσού που αφορά στην επικαιροποίηση της μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση του διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, μία πρόταση που θέλει να κατατεθεί στην τρέχουσα πρόσκληση του επιχειρησιακού μας προγράμματος. Για να τρέξουν λοιπόν οι διαδικασίες και να είμαστε ευρώδεσμοι, προτείνεται να συζητηθεί ως εκτός ημερήσιας. Αν συμφωνεί το σώμα, να ξεκινήσω με τους επικεφαλείς. Απλώς κύριε Σαββόπουλε. Τώρα, και συγγνώμη που διακόπτω, καλό μήνα σε όλους τους συναδέλφους. Επειδή είχαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση και τους πέντε τρόπους εκτέλεσης όσον αφορά κάποια έργα και κυρίως τα δύο που έχουν να κάνουν με τις αιτήσιες συντηρήσεις όσον αφορά τις συντηρήσεις των ασφαλτικών, θα ήθελα, έχω μιλήσει και με τους επικεφαλείς, τον κύριο Καρυπίδη και την κυρία Ζημπηλιάδη, με τον κύριο Πράσο και με τους άλλους επικεφαλείς, δεν πρόλαβα να μιλήσω. Αν θα μπορούσαν οι τρόποι εκτέλεσης των πέντε έργων που είχαμε αναβάλει από την προηγούμενη συνεδρίαση να συζητούν και αυτά, είτε πρώην ημερησίας διάταξης, είτε στο τέλος της συνεδρίας της σημερινής. Και όσον αφορά το άλλο το θέμα με την έκκληση παράταση εκμίσθωσης ακινήτου, επειδή άλλαξε πριν δεν ξέρω πόσο καιρό η διαδικασία όσον αφορά την νομοθεσία. Το είχαμε στείλει πριν κάνα 20 μέρες, κυρία Κατσαβέλη, το ξέρει, στην Οικονομική Επιτροπή. Αλλά τελικά είναι αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου η παρατάσεις, γι' αυτό και προέκυψε αυτό ως εκτός ημερήσιας διάταξης. Γιατί τουλάχιστον πολύ σπανίως έτσι στέλνουμε θέματα που μπαίνουν εκτός ημερήσιας διάταξης. Και η έκτη τροποποίηση προϋπολογισμού, κυρία Κατσαβέλη, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Έχουμε την έκτη τροποποίηση προϋπολογισμού της Περιφέρειας για το έτος 2021, όπου έχουμε αύξηση συνολική 45.640.188 ευρώ και 23 λεπτά και αναλύουμε, έχουμε αύξηση 218.346 ευρώ και 85 λεπτά για την έδρα, η οποία διαχωρίζεται ως εξής: 25.195 ευρώ αφορά έσοδα για το έργο δίκτυο γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης, 147.109 ευρώ και 30 λεπτά αφορά μισθοδοσία σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 276 του 2021 της Οικονομικής Επιτροπής και 46.042 ευρώ και 55 λεπτά αφορά δαπάνες οδικού δικτύου για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Έχουμε αύξηση 950.746 ευρώ και 19 λεπτά.
όπου το μεγαλύτερο ποσό, οι 900.000, είναι έσοδα για κεντρικούς αυτοτελείς πόρους επενδύσεις και τα υπόλοιπα αφορά διάφορους κωδικούς όπως αναλύονται στους πίνακες που υπάρχουν επισυναπτώμενα με την τροποποίηση. Και έχουμε και αύξηση προϋπολογισμού κατά 44.471.095,19 ευρώ, που αφορά τη ΣΑΕΠ 005 με υπόλογο το Περιφερειακό Ταμείο. Και αναλύουμε, είναι τα 39.976.875,03 ευρώ, αφορά στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στην περιφέρειά μας. Η 30.975 ευρώ αφορά στην επιχορήγηση δημοτικής επιχείρησης ίδρυψης και αποχέτευσης ΕΟΡΔΕΑΣ για την αγορά εδαφικών εκτάσεων και 4.463.245,16 ευρώ αφορά στην επιχορήγηση για το εσωτερικό επιχορήγηση για τη δημοτική επιχείρηση ίδρυψης αποχέτευσης ΕΟΡΔΕΑΣ για το εσωτερικό δίκτυο λιμάτων για τους οικισμούς Πενταβρύσου Ανατολικού και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λιμάτων των οικισμών Ανατολικού Πενταβρύσου και Περδίκα στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων της Πτολεμαίδος. Κύριε Πρόεδρε, όπως και στην Οικονομική Επιτροπή, εμείς σταθήκαμε θετικά απέναντι σε αυτές τις τροποποίησεις. Δεν μπορούμε να πράξουμε κάτι διαφορετικό, είμαστε θετικοί. Ευχαριστώ. Κυρία Ζεβιλιάδου. Λευκό, κυρία Πρόεδρε.